Δύο ξαδέρφια ηλικίας 21 και 22 ετών έχασαν τη ζωή τους σε φρικτό τροχαίο δυστύχημα στην Κηφισιά, ενώ ένας 32χρονος τραυματίστηκε βαριά και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Μια 25χρονη δόκιμη αστιφύλακας, κυρίες και κύριοι, έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα στη Νέα Ιωνία. Η κοπέλα που πήγαινε για υπηρεσία σταμάτησε όταν το φανάρι έγινε πορτοκαλί, με αποτέλεσμα να καρφωθεί πίσω της με ηλικιώδη ταχύτητα άλλο αυτοκίνητο. Αγωνία για την 25χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στη Βούλα τα ξημερώματα της Κυριακής και συνεχίζει να νοσηλεύεται στην εντατική. Η 19χρονη φίλη της που ήταν συνοδηγός έσβησε στην άσφαλτο. Σήμερα έχει αναχθεί σε μέγιστη προτεραιότητα και ανησυχία η μείωση των μισθών, η μείωση των συντάξεων, η μείωση του εισοδήματος. Δεν κοιτάνε που κλείνουν σπίτια κάθε μέρα. Δεν νοιάζεται κανένας, δεν φροντίζει για το αυτονόητο. Γιατί το αυτονόητο είναι δυσνόητο και ακατανόητο από τον ανόητο.